Είχα σήμερα μια πολύ ουσιαστική συζήτηση, ανοιχτή συζήτηση με τα συντονιστικά των κατοίκων της περιοχής, της πληγήσας περιοχής, τόσο στο Μάτι όσο και στο Νέο Βουτζά. Και νομίζω ότι όλοι μαζί έχουμε βάλει ένα στοίχημα και πρέπει αυτό το στοίχημα να το κερδίσουμε. Το στοίχημα της αναγέννησης αυτής της περιοχής. Αυτό είναι, αν θέλετε, μια ηθική υποχρέωση απέναντι στους δεκάδες ανθρώπους που χάσαν τη ζωή τους, αλλά και σε αυτούς που με τις πληγές τους, παρά τις πληγές τους, δίνουν καθημερινά τον αγώνα. Για να μείνουν εδώ, για να μην φύγουν από τον τόπο τους, και η πολιτεία οφείλει και θα σταθεί δίπλα τους. Όλες αυτές τις μέρες, καθημερινά, χωρίς τη δική σας παρουσία, είναι τόσο ο Υπουργός Υποδομών όσο και ο Υπουργός Επικρατείας, μαζί με τους πολίτες δίνουν μια μάχη δύσκολη, πολλές φορές με τις αδυναμίες της ίδιας της πολιτείας, γραφειοκρατικές δυσκολίες, ελλείψεις. Δίνουμε όμως τη μάχη. Πιστεύω ότι η εικόνα που υπάρχει σήμερα εδώ είναι μια εικόνα εργοταξίου. Πολλά συνεργεία σε πολλά μέτωπα. Βεβαίως οι ανάγκες και τα προβλήματα των κατοίκων παραμένουν και πρέπει να συνεχιστεί αυτή η μάχη για να αντιμετωπιστούν. Το μεγάλο στοίχημα δεν είναι μόνο η όσο το δυνατόν γρηγορότερη αποκατάσταση των σπιτιών που έχουν πληγεί και βεβαίως του φυσικού τοπίου, ώστε του χρόνου την άνοιξη να έχουμε μια πράσινη εικόνα και όχι μια καμένη εικόνα στην περιοχή και να έχουμε του χρόνου το καλοκαίρι όλα τα σπίτια αποκαταστημένα. Αλλά θα έλεγα ότι και η μεγάλη μάχη είναι να δώσουμε ένα ισχυρό μήνυμα σε όσους ενδεχομένως θέλουν ή υποφθαλμιούν να κερδοσκοπήσουν πάνω στην τραγωδία, ότι το Μάτι δεν πωλείται. Οι ιδιοκτήτες, οι κάτοικοι, οι πολίτες θα μείνουν εδώ και θα υπερασπιστούν τις περιουσίες τους και θα κερδίσουν τη μάχη με την καταστροφή. Και η πολιτεία θα είναι δίπλα τους.